Ταρτάρ με παντζάρι, αβοκάντο και ελαιόλαδο καλαμάτας. Υλικά για δύο άτομα. Δύο παντζάρια ψημένα στο φούρνο, δύο φρέσκα κρεμμυδάκια, μισό κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο ή κύμινο σε σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού ανθός σαλατιού, τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο καλαμάτας, ξύσμα και χυμός από ένα λεμόνι, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα με κόκκους, δύο κουταλιές της σούπας τραγιστό γιαούρτι, μία κουταλιά της σούπας καρύδι χοντροκομμένο, ένα όριμο αβοκάντο, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, ένα κουταλάκι του γλυκού σχοινόπρασο. Έτοιμοι λοιπόν για τη συνταγή. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε τα νέα μας, Πέγγι, ναι. Να πω επίσης ότι εδώ έχουμε παντζάρι, το οποίο το έχω πλύνει με τη φλούδα ολόκληρο, το έχω τυλίξει σε μία λαδόκολλα, ανθόλατιο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο, βάλτε και ένα κλωναράκι θυμάρι. Το καλύπτω με αλουμινόχαρτο και ψήνω στο φούρνο μέχρι να μαλακώσει. Αυτό το μέχρι να μαλακώσει έχει να κάνει με το μέγεθος του παντζαριού. Εσείς υπολογίστε γύρω στα 50 με 60 λεπτά. Επίσης, σας προλαβαίνω γιατί θα μου το πείτε. Δεν ανοίγω ολόκληρο φούρνο για να ψήσω δύο παντζάρια μέσα. Εννοείται. Το κάνω αυτό παράλληλα με ένα οποιοδήποτε άλλο φαγητό. Εγώ το κάνω συχνά αυτό, ξέρεις, για να κλέψω. Κλέβω Παρασκευές. Σωστό. Στο ψήνω ένα κατσικάκι, μια ρεβιθάδα, ένα παστίτσιο. Χώνω μέσα πατάτες ψητές, κρεμμύδια, παντζάρια και τα. Ακριβώς αυτό. Τέλειο. Τόσο απλά. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω να ψιλοκόβω το παντζάρι και στην ουσία να ανακατεύω τα υπόλοιπα υλικά. Συνδετικός κρίκος για αυτή τη συνταγή, το μοναδικό ξεχωριστό καλαματιανό ελαιόλαδο. Τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα? Να με κοιτάς και να μου μιλάς. Καλά, θα σε κοιτάω σίγουρα. Αλλά μήπως θες βοήθεια εδώ σε κάτι? Σε αυτή τη συνταγή, όχι. Στην άλλη θα με βοηθήσεις. Ωραία, ωραία, τότε θα χαζεύω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, θέλω να χαλαρώσεις, ήδη χαλάρωσες, χαίρομαι. Επειδή μου είπες ότι θες το χρόνο σου με τους ανθρώπους, είναι αλήθεια πως η υποκριτική σε βοήθησε να αφήσεις τον εαυτό σου πιο ελεύθερο? Και γενικά νομίζω ότι είναι κάτι που το κάνει αυτό η υποκριτική. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η υποκριτική είναι ένας εργαλείο αυτογνωσίας, λέω εγώ, μαζί με πολλά άλλα που στη ζωή αυτή μπορούμε να ανακαλύψουμε. Αν είμαστε τυχεροί λοιπόν και το δούμε ως έτσι και όχι απαραίτητα ως μια καριέρα που πρέπει να λάμψουμε, αλλά σαν έναν τρόπο να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και μέσα από τους χαρακτήρες που θα υποδηθούμε να ανακαλύψουμε και πλευρές μας που δεν τις έχουμε εντοπίσει, ας πούμε. Συν το ότι πάρα πολλές πλευρές μας είναι και καταχωνιασμένες, έτσι, και από τον τρόπο που μεγαλώσαμε και από το τι πρέπει, τι είναι, ξέρεις, ευγενικό, τι είναι καλό. Και έτσι οι πιο σκοτεινές μας πλευρές είναι απομονωμένες. Διαβάζω τώρα ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το ξαναδιαβάζω καθώς μεγαλώνω, που είναι ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος, του Σκοτ Πεκ, που λέει ακριβώς αυτό, ότι τελικά αξίζει να ρισκάρει κανείς, έστω και αν αυτό μερικές φορές θα φέρει τον πόνο, θα φέρει την αναστάτωση. Ναι, αλλά και ο πόνος είναι κομμάτι της ζωής. Ακριβώς. Στη λέξη πόνος θέλουμε να τον αποφύγουμε. Και προφανώς, λογικό είναι αυτό. Αλλά είναι μέρος των συναισθημάτων και της ζωής. Είναι και μέρος που σε πάει παρακάτω, σε κινητοποιεί με έναν τρόπο. Οπότε με αυτή την έννοια υποκριτική, ναι, ήταν πολύτιμη για μένα. Νομίζω ότι μου άνοιξε παράθυρα στον κόσμο που αλλιώς πιθανόν και να μην είχαν ανοίξει. Οπότε νιώθω πολύ τυχερή που έκανα ως επάγγελμα κάτι που ποτέ δεν το ένιωσα ακριβώς ως επάγγελμα, αλλά το ένιωσα ως ένα τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας με τους άλλους. Νομίζω ότι είσαι και μια γυναίκα που δεν εφησυχάζεις ποτέ. Σου αρέσει να μαθαίνεις πράγματα. Αλήθεια. Από ό,τι ξέρω, τώρα έχεις ξεκινήσει στο ανοιχτό. Τώρα κάνω τη φοιτήτρια. Τη φοιτήτρια, ε! Ναι, τώρα σπουδάζω στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, σπουδάζω ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους τους ανθρώπους και κυρίως της γενιάς μου, εάν έχουν τον χρόνο και τη διάθεση. Γιατί έχεις να δεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνδέονται απλά και μόνο με την ιστορία της Ευρώπης, αλλά με τη ζωή του καθενός μας σε καθημερινή βάση, από φιλοσοφία και ιστορία μέχρι τέχνες, πολιτισμό. Οπότε ναι, αυτό το κάνω τώρα. Διδάσκω στη δραματική σχολή. Τα πάω μια χαρά με τα παιδιά, ακόμα και όταν διαφωνώ μαζί τους, ακόμα και όταν κάνω λάθος, τους εξηγώ ότι λυπάμαι, ζητάω συγγνώμη και προχωράμε. Θέλω να πω, κανείς μας δεν είναι. Βέβαια, δεν είναι τέλειος. Και κυρίως δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο να διδάξει υποκριτική. Και ετοιμάζομαι και για την πρεμιέρα μου. Θα επαναλάβουμε την περσινή παράσταση σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Την αξία της ζωής. Ήταν ένα έργο που έσκησε, ένα έργο που συγκίνησε πολύ τον κόσμο και εμάς. Γιατί νομίζω ότι αυτή η παράσταση, αυτό θα σε ρωτήσω, συγκίνησε τον κόσμο και για αυτή την επιτυχία? Κλάμα, όχι αστεία. Γιατί? Για όλους μας. Κοίτα, γιατί είναι ένα πολύ τρυφερό, νομίζω, πιστεύω, έργο το οποίο δεν φοβάται να θίξει αλήθειες και πραγματικότητες. Και
ηθικά βαθύτερα ερωτήματα που έχουμε όλοι για το κατά πόσον δικαιούμαστε να αποφασίζουμε για τη ζωή μας ή το θάνατό μας, για το πώς αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη απώλεια, όπως είναι η δική μου ηρίδα που έχει χάσει ένα παιδί, αν η ζωή συνεχίζεται, με ποιους όρους συνεχίζεται, αν πρέπει κανείς να νιώθει ένοχος συνεχίζοντας και όλα αυτά. Στην ουσία, μιλάτε για πράγματα τα οποία αφορούν τον κάθε άνθρωπο. Τον κάθε άνθρωπο σε κάθε ηλικία. Σε κάθε ηλικία. Ακριβώς. Και μιλάει με αλήθεια και με τόλμη το έργο. Οπότε με αυτή την έννοια έχω και τη χαρά να είμαι δίπλα στην Αθηνά, η Τζιλίρα, στο Βασίλη Ρίσβα, τον Δημήτρη του Μαυρόπουλου. Είμαστε τέσσερις άνθρωποι που κάθε βράδυ είμαστε εκεί με όλο μας τον εαυτό και θα συνεχίσουμε. Οπότε... Και δεν είναι εύκολο να πούμε αυτές οι παραστάσεις. Είναι δύσκολο και για μας πάρα πολύ. Για σας, πάρα πολύ. Γιατί συναισθηματικά εμπλέκεσαι. Αυτό δηλαδή που ακούω πολύ συχνά, ότι εσείς ηθοποιοί έχετε μια τεχνική που το κάνετε όλο αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Ή τουλάχιστον δεν το κάνουμε όλοι έτσι. Προσπαθώ πια να κάνω θέατρο όταν πραγματικά κάτι με ενδιαφέρει και με συγκινεί. Διότι το θέατρο έχει μια δαπάνη, ας πούμε. Πολύ, πολύ μεγάλη για μας, είναι αισθηματική, ψυχική και σωματική, πρέπει να πω, γιατί όλα αυτά είναι ενότητα. Οπότε, ναι, είμαι πολύ τυχερή. Από τις 23 Οκτωβρίου θα είμαστε στο θέατρο Μιχάλης Κακογιάννης, ένα υπέροχο χώρο. Περιμένουμε τον κόσμο. Λοιπόν, να σου πω τι έχω κάνει εδώ. Έχω κόψει το πατζάρι. Αν δεν μπορείτε με ένα τέτοιο μαχαίρι, αν δεν έχει την τεχνική, δεν θέλω να χωθείτε καθόλου. Σιγά-σιγά με ένα μαχαιράκι. Σε μικρά κομματάκια. Και στραβά να είναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Ναι. Λοιπόν, έχω ψιλοκόψει μπόλικο κρεμμυδάκι φρέσκο. Έχω ψιλοκόψει σχοινόπρασο. Αυτά τα αρώματα είναι ξαδερφάκια τώρα, το σχοινόπρασο με το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Θα προσθέσω ανθό αλατιού. Λίγο ακόμα, εκεί. Μπορώ να έχω με τα χέρια σας φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τι τιμή! Πόσο θέλεις? Άλλη λίγο ακόμα. Σ' αρέσει το πιπέρι? Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει το πιπέρι. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα προσθέσουμε ξύσμα και χυμό από λεμόνι. Α, πολύ ωραίο. Αυτό είναι τσακπινιά πολύ σημαντική. Είναι λαγουδίσια τσακπινιά. Και ξέρεις τι ωραία, ρε παιδί. Εγώ χρόνια πάντα χρησιμοποιώ εσπεριδοειδή. Δεν ξέρω γιατί από μικρό σκεφτόταν. Κάποια στιγμή τα χρησιμοποιούσα αρκετά και μου λένε χρησιμοποιείς ξύσμα. Και λίγο άρχισε μετά να έχω ενοχή. Τώρα έχω απελευθερωθεί. Να σας πω την αλήθεια, αισθάνομαι υπέροχα. Υπέροχο. Καταπληκτικό είναι. Είδες. Μυρίζει καταπληκτικό. Λοιπόν, χυμό λεμονιού. Αν θες εσύ ξεκινάς το ανακάτεμα. Ωραία. Και εγώ θα προσθέσω μέσα λίγο κίμινο, σκόνη κίμινο. Προσοχή, δεν θέλει πάρα πολύ, μετά δεν θα τρώει, γιατί σας το λέω. Θέλει λίγο, να καταλαβαίνεις στο τέλος ότι έχει γεύση από κίμινο. Καρύδι, ελληνικότατο καρύδι, χοντροκομμένο. Και του πάει εξαιρετικά. Λοιπόν, εσύ συνεχίζει να ανακατεύεις. Συνεχίζω. Και κοίτα να δεις πώς έχω κάνω. Σετάρι. Φόρεμα, πατζάρι. Δεν είναι τυχαίο όλο. Και μπόλα από τη Σύφνο. Καλά. Τι ωραία είσαι. Λοιπόν, πριν το ελαιόλαδο, μάλλον θα ξανάρθω πάλι από εδώ. Απαλά το κάνουμε, κορίτσια. Και αγόρια. Και αγόρια. Ναι, όποιος μαγειρεύει τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Μπορούμε να βάλουμε το γιαούρτι μέσα στην πατζαροσαλάτα και να το ανακατέψουμε ή μπορούμε να το απλώσουμε στο πιάτο. Εγώ τι σας προτείνω, να το βάλετε μέσα στην πατζαροσαλάτα. Και θα λερώσω μετά και θα έχω θέματα. Λοιπόν, βάζουμε το γιαούρτι. Εδώ έχουμε ένα στραγγιστό γιαούρτι. Λοιπόν, βάζουμε και το γιαούρτι. Αλλά το πιο υγιεινό η αλήθεια είναι, είναι το γιαουρτάκι. Όλα αυτά υγιεινά είναι. Είναι. Απλά κάποια έχουν λίγο παραπάνω. Καλά, εγώ δεν έχω μανία με τα υγιεινά. Τώρα... Μ' αρέσουν τα μη υγιεινά φαγητά. Αλλά εντάξει. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ υγιεινό φαγητό. Και πολύ νόστιμο. Το οποίο με την προσθήκη του καλαματιανού ελαιολάδου που θα έρθει να αγκαλιάσει αυτά τα αρώματα και αυτές τις γεύσεις. Εγώ θα φάω λίγο μετά από αυτό. Λίγο, μόνο λίγο. Το λέω, εξηγούμε. Λοιπόν, και θα βάλουμε μέσα και ένα κουταλάκι, θα το δοκιμάσω, μουστάρδα με κόκκους. Γιατί θέλουμε αυτή η μπατζαροσαλάτα να έχει έντονο χαρακτήρα. Θα το ανακατέψει και αυτό καλά. Θα το δοκιμάσω, μήπως θέλει λίγο οξύτητα, μήπως θέλει λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Έχω εδώ μπούκοβο και έχω και ένα αβοκάντο. Το αβοκάντο θα σας πω, δεν είναι απαραίτητο, αλλά τι θέλουμε, χρώμα. Θα δώσω πάρα πολύ χρώμα πάνω σε αυτή την μπατζαροσαλάτα. Ποια είναι τα αγαπημένα σου φαγητά? Μ' αρέσει ότι έχει σχέση με πατάτα, με υδατάνθρακα. Πατάτα, ρύζι, μακαρόνι.
τέτοιες σαλάτες. Δεν θέλω μια απλή σαλάτα, ας πούμε, δεν μου λέει κάτι. Αυτές οι σαλάτες πεθαίνω. Και πίτες. Σ' αρέσουν, φτιάχνεις πίτες. Σούπες. Και σούπες. Και σούπες. Σ' αρέσουν οι σούπες. Ναι, κάνω πολύ καλή κολοκυθόσουπα. Τι κόκκινη. Σαν να αρέσει, όχι θέλω να το κρατήσετε. Αυτό θα δείτε. Σούπες. Για... Τέλεια και κολοκυθόσουπα. Είδε το σύμπαν να ξέρει ότι συνοματίζει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω να κάνουμε τίποτα σύμπαν. Α, δεν ξέρω, δεν θα πω. Α, καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως αυτό που κάναμε τώρα είναι λατρεμένο. Επίσης να του μιλάμε του φαγητού, λέει, όταν το κάνουμε. Όπως τα λουλούδια. Το έχεις ακούσει αυτό. Όντως ισχύει. Όχι, γιατί είναι βλακεία. Δεν ξέρω. Ενέργεια είναι και αυτό. Έλα, αγάπη μου, έλα, χρυσό μου. Ξέρεις, τέτοια. Να σου πω, παλιά που σφυρίζανε. Όχι, δεν σφυρίζανε. Στέλναν φυλάκια στο αυγολέμονο. Ναι, για να μην κόψει. Το οποίο αυτό το έχω πετύχει, να το λέω παπάς. Αυτό το πιστεύανε, να ξέρεις. Ναι, ότι μην κόψει το αυγολέμονο. Εγώ τα ακούω αυτά, να σας πω. Ναι, γιατί τότε δεν είχαν όλα τα φοβερά μίξερ που έχουμε τώρα. Καταλαβαίνεις, δούλευε το χέρι. Εγώ το έχω προλάβει αυτό το αυγολέμονο. Χτυπάς πρώτα τη μαρέγκα, ξέρει. Τα ασπράδια. Και η αγωνία με σκόψει. Να σε ρωτήσω, εσύ, παρακαλώ. Αν θυμάμαι καλά από την προηγούμενη φορά, έχει τελειώσει και νομική σχολή. Βεβαίως. Ε? Ναι, έχω η οποία τελειώσει. Δεν. Την τέλειωσες και την αποχαιρέτησες. Ναι. Και τώρα καμιά φορά μου λένε, ρε παιδί μου, αυτό ισχύει, ας πούμε, εσύ που έχει τελειώσει και νομικά. Τι να σας πω, παιδιά. Δεν το τέλειωσες όμως. Ναι, το τέλειωσα όμως και πήρα και Λίαν Καλός. Και μετά παράλληλα σπούδαζες όμως. Ναι, παράλληλα. Παράλληλα, ε. Δεν είναι δύσκολο να το συνδυάσει αυτό τώρα. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ δραματική. Σχολές. Το λέω όμως και στα παιδιά μου, μην σταματήσετε. Καλή τέλειο που το έκανε. Συγγνώμη τώρα. Ναι, καλά το έκανα. Με επιτρέψει να δοκιμάσω πρώτα εγώ. Τι θέλει. Πιπέρι. Ωραίο είναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ωραίο. Πιπέρι. Η οξύτητα όταν λες, όχι μόνο το πιπέρι. Όχι, το λεμόνι. Το λεμόνι. Okay. Είναι εντάξει. Okay. Λίγο ελαιόλαδο. Κάτι έλεγες ότι το λες και στα παιδιά σου. Ναι, λέω να μην εγκαταλείψουν ποτέ τις σπουδές τους. Γιατί αυτό που κάνουν. Πρώτα απ' όλα, γιατί η τέχνη θέλει και μία πνευματικότητα. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, γιατί όλες οι επιστήμες ανεξαρτήτως σε βοηθούν να ανοίγει η σκέψη στο μυαλό. Και τρίτον, διότι ποτέ δεν ξέρεις αν το θέατρο θα εκπληρώσει τα όνειρά σου και εσύ τα δικά του. Οπότε είναι καλό δύσκολο, να έχεις. Ειδικά στην Ελλάδα ή γενικά. Γενικά νομίζω. Στην Ελλάδα, ναι, νομίζω εξαιρετικά πιο δύσκολο. Ακριβώς γιατί όλα είναι λίγο πιο περιορισμένα έως πολύ. Λοιπόν, σιγά σιγά θα σερβίρουμε. Θα βάλουμε το ταρτάρ. Αυτό πώς το είπες στο Στεφανάκι. Αυτό λέγεται Στεφανάκι ή αλλιώς τσέρκι. Τσέρκι, μάλιστα. Έχει σε διάφορα μεγέθη. Υπάρχουν και σετ με μικρά και μεγάλα τσέρκια. Να έχετε ένα τέτοιο στην κουζίνα. Ναι, γι' αυτό το ρώτησα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω επιλέξει ένα μαύρο πιάτο επίτηδες. Για να κάνει κοντράστ με το. Τι είναι αυτό. Σαν και εμάς τους δύο. Ναι, είδες. Ναι, για πες. Τι ωραίο. Αχ, τι φτιάχνω. Προσπαθώ να κάνω ένα τριαντάφυλλο με αβοκάντο. Τι λες τώρα. Το έχω κόψει σε λεπτές φέτσες. Έχω κόψει στη μέση το τριαντάφυλλο. Ναι. Θέλουμε ένα αβοκάντο το οποίο να μην είναι ούτε πολύ όριμο, αλλά ούτε ξύπνητο. Ναι, τώρα είναι λίγο όριμο, θα με παιδέψει, αλλά θα το καταφέρω. Πού θα πάει. Το ανοίγω εδώ. Τέλεια. Ξέρεις, τώρα που ζω μόνη μου, γιατί η κόρη μου σπουδάζει και είναι εκτός, δεν πολύ μαγειρεύω. Τι, αλλά τι να κάνεις. Κάνει τέτοιες στιγμές, δηλαδή. Βλέπω πόσο χαλαρωτικό ταυτόχρονα και ευχάριστο μπορεί να είναι το να μαγειρεύεις. Οπότε... Και όχι μόνο αυτό, ξέρεις τι είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο να το μοιράζεις αυτό, καλή ώρα. Αυτό. Θα μπορούσα να είναι στο σπίτι σου, με δύο φίλους. Ένα ωραίο ποτήρι κρασί. Και δεν θέλει πολλά και, πράγματα. Και να σου πω και κάτι, τους λες και ελάτε νωρίτερα να το κάνουμε όλοι μαζί, ναι. Παιδιά, που είναι και ακόμα πιο. Χαρούμενη διαδικασία. Είναι πιο χαρούμενη διαδικασία. Τι ωραίο που έγινε. Τώρα θα το βάλουμε και πάνω και θα δεις. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Κάντε μια σαλάτα, κάντε μια μακαρονάδα, κάντε κάτι απλό. Λοιπόν, παίρνουμε και αυτό το τριαντάφυλλο. Πώς θα το μεταφέρουμε είναι το που θες να έρθω κοντά σου. Όχι, εδώ. Να το. Ξέρεις τι, ήθελα σήμερα να το φτιάξω αυτή τη συνταγή, επειδή θα είναι η Πέγγι, ήθελα να την κάνω λίγο πιο... Τριανταφυλλένια. Πιο τριανταφυλλένια, σαν και σένα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι πανέμορφο, μπράβο, λοιπόν, μπράβο, χίλια μπράβο. Βγάζουμε το στεφάνι. Τι ωραία. Και από πάνω, λίγο
μπούκοβο καυτερό. Yeah. Το θέλει αυτό το μπούκοβο, να ξέρετε. Το μπούκοβο είναι καυτερό αρκετά, ε. Υπάρχει γλυκό, καπνιστό και καυτερό. Μπορείτε να βάλετε καπνιστό, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Αυτό τι είναι, καυτερό. Καίει αυτό. Καίει αυτό. Είναι καυτερό. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο. Ίσως επειδή γλυκίζει. Το θες. Το θες. Λίγο καρύδι. Επίσης το καρύδι το χρησιμοποιώ και για τη γεύση, αλλά γιατί. Γιατί κρύβει και τις ατέλειες από το τριαντάφυλλο αβοκάντο. Τέλειο είναι. Πανέμορφο. Ρουτ. Λίγο. Πες το εδώ. Φάω. Καλέλα εδώ, να. Ναι, όχι, θα φάω. Εντάξει. Τώρα, για τώρα. Λίγες σταγόνες ελαιόλαδο. Βλέπετε, δεν βάζω καθόλου μυρωδικά. Εννοείται μπορείτε να βάλετε άνηθο, ό,τι σας αρέσει. Εγώ δεν θα βάλω καθόλου. Θα το αφήσω στην απλότητά του. Λίγο ελαιόλαδο για να γυαλίσει, όπως λέμε. Mm-hmm. Και μια που έχω το ελαιόλαδο στα χέρια μου, να σας πω ότι στην Καλαμάτα υπάρχουν μεγάλης έκτασης ελαιώνες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης γης. Εμείς πήγαμε εκεί. Και θέλω να σας πάρω μαζί μου σε αυτή τη βόλτα με γεύση από Καλαμάτα και φυσικά με φόντο το ελαιόλαδο. Πάμε όλοι μαζί, βόλτα! Έχουμε πίσω μας δύο ελιές που είναι πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται, γιατί έχουν δύο, αν θέλετε, μεγάλους κλάδους, οι οποίοι έχουν καλυφθεί με έδαφος. Της τάξης περίπου το 1,5 με 2 μέτρα. Αυτό δείχνει ότι η ελιά έχει μια, αν θέλετε, ιστορία της τάξης των 3.000 ετών περίπου. Αυτό είναι, κάνει ιδιαίτερη σημασία στο ελαιόλαδο, γιατί ο καταναλωτής, όταν γνωρίζει ότι προέρχονται από έναν ιστορικό ελαιόνα τα προϊόντα αυτά, το λάδι, του δημιουργεί, αν θέλετε, του εξάπτει τη φαντασία. Η Καλαμάτα είναι μια πόλη γεμάτη φως, θάλασσα και μοναδικές φυσικές ομορφιές που μαγνητίζουν τον επισκέπτη και τον καλούν σε ένα ταξίδι που αξίζει να βιώσει κάθε εποχή του χρόνου. Σημαντικό κομμάτι αυτού του ταξιδιού είναι και η γαστρονομία της περιοχής που περιστρέφεται αναμφισβήτητα γύρω από το χρυσάφι της Καλαμάτας, το ελαιόλαδο. Μόνο και μόνο που σκέφτεσαι ότι δοκιμάζεις ένα προϊόν το οποίο έχει τόσο μεγάλη ιστορία και το έχεις στο τραπέζι σου, αυτό σου δίνει μια, αν θέλετε, επιπλέον όρεξη για να φας ή για να σκεφτείς και κάποια άλλα πράγματα που πραγματικά σε κάνουν και νιώθεις όμορφα. Το εξαιρετικό παρθένο ΠΟΠ ελαιόλαδο Καλαμάτας προέρχεται από τους μοναδικούς ελαιώνες της περιοχής με τα χιλιάδες ελαιόδεντρα που συνθέτουν ένα τοπίο που σε μαγεύει και μόνο όταν το κοιτάς. Η κύρια ποικιλία ελιά στην περιοχή είναι η κοροναίκη. Είναι μια ποικιλία πανάρχια η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και αν δούμε και το ανάγλυφο της κάθε περιοχής, δηλαδή αν είναι παιδινά, ορεινά ή μυωρινά, εκεί μπορεί να διαφοροποιείται και λίγο. Ο συνδυασμός του άριστου κλίματος της περιοχής με τους μέτριας έντασης ανέμους και το λοφόδες ανάγλυφο, καθώς και η ιδιαίτερη καλλιεργητική φροντίδα των παραγωγών, είναι που προσδίδουν στο ΠΟΠ ελαιόλαδο Καλαμάτας το φρουτόδες άρωμά του με την ελαφρώς πικρή γεύση και τη μέτρια πικάντικη επίγευση. Οι ελιές, οι ελαιοποιήσιμες, η ποικιλία δηλαδή κοροναίκη, το ΠΟΠ ελαιόλαδο Καλαμάτας, έχει συγκομιδεί λίγο αργότερα από τη συγκομιδή που κάνουν στην ελιά Καλαμών. Οι ποικιλίες γενικότερα όμως τα τελευταία χρόνια, αυτές οι δύο, έρχονται όλο και πιο γρήγορα. Παλιά η συγκομιδή ήταν κυρίως στους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Πήγαινε και Μάρτιο και ίσως λίγο αργότερα. Τα τελευταία χρόνια όμως ξεκινάνε από τον Οκτώβριο. Μπορώ να σε σερβίρω. Με μεγάλη μου χαρά. Τιμή μου. Καλά, το χαλάσουμε αυτό το τόσο. Δεν πειράζει. Ορίστε. Δεν σου έβαλα κάποιο. Καμένα λίγο ακόμα. Καμένο, ήρθε θα σου πάρω. Αυτό. Τέλειο, τέλειο. Τι ρόπο που ταιριάζει και στα πιάτα μας, έτσι. Ναι. Τα λέμε και αυτά. Υπέροχα πιάτα. Πιάτα της ρέας μας. Τι δεν είναι υπέροχο εδώ. Για να δούμε. Τι λέει το παντζάρι και το αβοκάντο. Υπέροχο. Αλεπάλληλες κραμπούλες ειδονίες. Φοβερό. Θα σου πω τι θέλει. Όχι, είναι εντάξει ισορροπημένο. Τι θέλει που ξέχασα να σου το πω πριν. Να μείνει λίγο στο ψυγείο το παντζάρι, να έρθουν να δέσουν οι γεύσεις. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή να ανακατέψουμε τα υλικά, ναι, να τα αφήσουμε μισή ωρίτσα στο ψυγείο, ναι, να δροσίσει ακόμη περισσότερο. Εμένα μου αρέσει που είναι σε κανονική βέβαια θερμοκρασία, πρέπει να πω. Και να, θέλει οργανισμένο ψωμί. Να, ξέρετε. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα, ναι, μια και τρώμε εδώ. Ναι. Δούλεψε στο ξεκίνημά σου με την Αλίκη Βουλιουκλάκη αλλά και το Μάνο Κατράκη. Mm-hmm.
τι θυμάσαι από αυτή την εμπειρία, δηλαδή νομίζω ότι είναι, δεν μπορείς να είσαι καλύτερο ξεκίνημα, σπουδαία εμπειρία για ένα νέο ηθοποιό. Κοίτα, είναι αλήθεια ότι ήμουν πολύ τυχερή από αυτή την άποψη. Νομίζω ότι είμαι από τα πιο τυχερά παιδιά της γενιάς μου, γιατί πραγματικά ξεκίνησα στους 5 μήνες ηθοποιός δίπλα στην Αλίκη και αμέσως μετά, εκεί με είδε και ο Μάνος Κατράκης, δίπλα του σε ένα έργο για 2 πρόσωπα επί 2 ώρες πάνω στη σκηνή, οι δυο μας. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο, ο Κατράκης σίγουρα είχε έναν τρόπο να σου μεταφέρει ό,τι γνώριζε, χωρίς απαραίτητα πάρα πολλά λόγια και κάνοντας να λειτουργήσεις. Η Αλίκη από την άλλη είχε τόση λάμψη και τόση επιμονή στη δουλειά της που ήταν μαγευόσουνα, τη χάζευες. Όχι μόνο γιατί ήταν μια πανέμορφη γυναίκα η Λαμπερή, γιατί ήταν μαθήτρια στη δουλειά της. Δεν υπήρχε πρέπει, υπήρχε θέλω και αφού θέλω, δουλεύω με τις ώρες μέχρι να πετύχω αυτό που θέλω. Δεν μπορεί ποτέ μια παράσταση να είναι η ίδια χτες με αύριο. Όπως αντίστοιχα και ένα υπέροχο πιάτο. Έτσι. Δηλαδή, ωραίοι κανόνες, ωραίες οι συνταγές, ωραία τα όρια, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια άλλη τύπου ελευθερία. Τέλεια. Και αυτή την ελευθερία ζούμε. Αυτή ήθελα να ζήσω τώρα. Του φαγητού, της τέχνης, της υποκριτικής και από την Καλαμάτα που θα σε πάω βόλτα. Σε ένα μαγικό νησί, ευλογημένος τόπος, στη Σύρο. Τι θα σου φτιάξω, θα το δεις και θα το δείτε σε λίγο. Βάζουμε τα παντζάρια σε μία λαδόκολλα μαζί με αλατοπίπερο, ελαιόλαδο και θυμάρι, ψήνουμε στο φούρνο και όταν κρυώσει το ψιλοκόβουμε και μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Ψιλοκόβουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το σκηνόπρασο και τα μεταφέρουμε στο μπολ. Προσθέτουμε ανθό αλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ξύσμα και χυμό λεμονιού, κίμινο, χοντροκομμένο καρύδι και ανακατεύουμε. Βάζουμε το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα με κόκκους, ανακατεύουμε, κόβουμε το αβοκάντο σε φέτες και μεταφέρουμε το μείγμα από τον μπολ μέσα σε πιάτο σερβιρίσματος με τσέρκι. Δημιουργούμε με τις φέτες του αβοκάντο ένα σχήμα τριαντάφυλλου, βάζουμε πάνω από το μείγμα του παντζαριού, βάζουμε από πάνω μπούκοβο, καρύδι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ελαιόλαδο και σερβίρουμε.